Γεια σου για την υγεία σου, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά και να έχετε συνέλθει από αυτές τις εποχικές ιώσεις που μας έχουν όλους ρίξει στο κρεβάτι φέτος. Έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία σήμερα με 5 εκλεκτούς καλεσμένους και πολύ ωραία θέματα. Θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι κοντά μας μέχρι και το τέλος. Και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά πολύ τις μαμάδες κυρίως και τα παιδιά, τις παιδικές κακώσεις, τους παιδικούς τραυματισμούς, τη σχολίωση, η οποία αφορά πάρα πολλά παιδάκια και πριν τα 5 και μετά τα 5, αλλά και ενηλίκους ακόμα. Κάποιες πληροφορίες εξτρά θα δώσουμε και για τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό και πολύ συχνά έχουν τραυματισμούς. Για όλα αυτά λοιπόν τα θέματα θα μας μιλήσει σήμερα ο ορθοπαιδικός ενηλίκων και παιδών, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, που είναι σήμερα στο στούντιο κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Οι τραυματισμοί οι παιδικοί γνωρίζουμε ότι είναι αιτία μέχρι και για σοβαρές αναπηρίες. Βεβαίως. Και για θάνατο. Βεβαίως. Θα μας πείτε τις κατηγορίες τραυματισμών που θεωρείτε τις πιο επικίνδυνες, ποιες είναι χειρουργήσιμες και πώς γενικά πρέπει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό τραυματισμό ο γονέας. Μάλιστα. Καταρχήν, όταν έχουμε έναν παιδικό τραυματισμό, ποτέ δεν πρέπει να τον αψηφούμε. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να τον παίρνουμε στα αστεία. Έλα, μωρέ, παιδάκι, είναι χτύπησε, βάλ του λίγο αληφή, βάλ του λίγο πάγο και άστο να περάσει μόνο του. Πάντα πρέπει πλέον να ζητάμε την γνώμη πάντα ενός ειδικού. Και όχι μόνο ενός ειδικού ορθοπαιδικού απλά, αλλά ενός ορθοπαιδικού ο οποίος είναι εξειδικευμένος στα παιδιά. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Η παιδοορθοπαιδική πλέον αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη κατηγορία της ορθοπαιδικής και χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση, γιατί εάν μία βλάβη δεν αντιμετωπιστεί σωστά εξ αρχής, όπως οφείλουμε να αντιμετωπιστεί, καταλαβαίνουν το παιδί, τον τραυματισμό, την κάκωση, θα το σημαδέψει η όλη του τη ζωή. Θα μας δώσετε κάποια παραδείγματα χαρακτηριστικά? Πολύ απλά, για παράδειγμα, μία κάκωση στη σπονδυλική στήλη. Μαμά, πονάει η μέση μου. Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπιστεί σαν έναν ενήλικα. Δηλαδή, πάρε ένα παυσίπονο, να σου βάλω λίγη αληφή, λίγη βολταρένο, όπως λένε κάποιοι, για παράδειγμα, που το ακούω και φρύτω, και θα περάσει. Μία οσφιαλγία σε ένα παιδί μπορεί να υποκρύπτει μία σπονδυλόλυση, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα του κάνει μία σπονδυλοολίσθηση. Που σημαίνει ότι θα παντρευτεί για όλη του τη ζωή μία μόνιμη οσφιαλγία. Θα πονάει το παιδί για όλη του τη ζωή. Ένας πόνος στην πλάτη που πολύ συχνά παραπονιούνται τα παιδιά, ακόμη και από το υπερβολικό βάρος της τσάντας. Δεν σας κρύβω ότι η τσάντα, η σχολική της κόρης μου, είναι πάρα πολύ βαριά. Και πολύ συχνά μου λέει: μαμά, πονάει η πλάτη μου. Είναι κάτι που πρέπει να το αμελήσω ή να του δώσω λίγο χρόνο? Πάντοτε στα παιδιά είναι προτιμότερο να σας πει ένας ειδικός, ένας παιδοορθοπαιδικός, ότι ναι, κύριε Παπακουστοπούλη, το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα, αφήστε το, παρά να πάρετε εσείς την ευθύνη, να έχει ένα πρόβλημα το παιδί, να μην γίνει μια έγκυρη διάγνωση και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε περίπτωση που έχουμε ένα τραυματισμό από τροχαίο, απλής μορφής, η πιο σύνθετη σαφώς θα αντιμετωπιστεί στο νοσοκομείο, πηγαίνουμε αρχικά στον παιδίατρο και μετά στον παιδοορθοπαιδικό ή εξ αρχής στον παιδοορθοπαιδικό? Εδώ μου δίνεται μια πολύ ωραία λαβή. Θα ξέρετε πάντοτε για τη σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού χρειάζονται τα τρία όμικρον. Ορθοπαιδικός, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος. Ο παιδίατρος δεν έχει καμία σχέση και καμία άποψη για αυτές τις τρεις ειδικότητες. Κατά συνέπεια, ναι, μεν καλός ο παιδίατρος, αλλά εφόσον έχει χτυπήσει το παιδί, πάντα θα ζητάμε τη γνώμη ενός παιδοορθοπαιδικού. Το αυγενικό μπορεί να υπάρξει σε παιδί μικρής ηλικίας? Βεβαίως, βεβαίως. Ή να το αγνοήσουμε και αυτό και να πούμε: πονάει πάντα λίγο λαιμός, παιδί μου, ξεκουράζει. Μια αυγεναλγία στα παιδιά πάντα θέλει αντιμετώπιση. Είναι πολύ συνέχεια η κρίση του λεγόμενου ρευόκρανου, γιατί επειδή ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί οι σπόνδυλοι αυγενικοί στο παιδί, πάρα πολύ εύκολα εξαρθρώνονται. Μπορεί να βγουν, να ξεκουμπώσουν, όπως λέμε. Μετά από άθληση. Μετά από ύπνο, μετά από περίεργη στάση στο σώμα τους. Εκεί τι σχολείο, κάνουμε, γιατρέ? Εκεί θέλει αντιμετώπιση, γιατί ένα ρευόκρανο δεν είναι πάντοτε μυϊκής αιτιολογίας, δηλαδή τραυματικής. Μπορεί να υποκρύπτει και οπισθοφαρυγικά αποστήματα, βλάβες, λεμφαδένες. Οπότε εκεί να χρειαστεί αντιμετώπιση και από ορυλά. Έτσι, οπότε θα δούμε τώρα και το θέμα της σχολίωσης που αφορά πάρα πολλά παιδιά. Πέρα. Σε ποιες ηλικίες το βλέπουμε, πότε θεωρείται ανησυχητικό, το κουβαλάμε μια ζωή, πρέπει να κάνουμε κάποιες ειδικές ασκήσεις, τι κάνουμε? Καταρχήν, η σχολίωση μπορεί να είναι και από τη βρεφική ηλικία να εμφανιστεί, και στην παιδική, αλλά ακόμα και στην εφηβική. Η πιο συχνή μορφή είναι η λεγόμενη ιδιοπαθής σχολίωση, αυτή που γνωρίζουμε όλοι μας, η οποία θέλει σίγουρα μια αντιμετώπιση κυρίως όταν έχουμε κοριτσάκια. Πάντα τα ελέγχουμε μετά την ηλικία των 7-8 ετών. Καλό είναι πάντα να το ελέγξουμε. Και μην ξεχνάμε ότι δεν σημαίνει το ότι, υπάρχει η σχολείο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει σίγουρα ένας κηδεμόνας. Πάντα το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει ένας παιδοορθοπαιδικός σωστός είναι το μήκος των ποδιών, την λεγόμενη ανισοσκελία. Είναι πάρα πολλές φορές έχω δει πολλά παιδιά που έχουν ταλαιπωρηθεί με κηδεμόνες, με σαμάρια, τα οποία είχαν μια μικρή απλή ανισοσκελία.
τη τάξη του ενός εκατοστού διαφορά στα ποδαράκια του. Μόλι μπήκε ένα πάτο και ισορχέλσαν, εξαφανίστηκε και η σχολείωσή του. Αυτή η εικόνα με το Σαμάρι, την οποία τη βλέπαμε πολύ τα παλαιότερα χρόνια, έχει εκλείψει ή τη βλέπουμε όχι. Ακόμα. Δυστυχώς όχι, δεν υπάρχει δηλαδή άλλο τρόπο. Δυστυχώς όχι. Μπορούμε να απαλύνουμε το παιδί με καλύτερα υλικά που είναι πιο ελαφρά, πιο λειτουργικά, αλλά και πάντοτε μπορούμε να βοηθήσουμε στη θεραπεία με τους πάτους, όπως σας είπα πριν. Mm-hmm. Η διάγνωση γίνεται μόνο αρχικά από το γονέα και σε δεύτερο χρόνο από ακτινογραφία? Συνήθως γίνεται μόνο από τον σωστή διάγνωση, πάντοτε γίνεται από τον παιδό ορθοπαιδικό, με μια καλή κλινική εξέταση, ένα καλό ιστορικό. Και βεβαίως πάντα με ακτινογραφία για να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές μετρήσεις. Η σχολίωση στην ουσία, να πούμε απλά στους γονείς, είναι μια μορφή λόρδωσης, μια συμμετρία, μια παραμόρφωση? Η σχολίωση είναι ένα είδος. Έχουμε τις πλάγιες μετατοπίσεις της σπονδυλικής στήλης, στους σπονδύλους και τις τροφικές γύρω από τον εαυτό τους. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι ο σπόνδυλος έχει 8 πυρήνες οστέωσης. Φανταστείτε έναν κύβο, ο οποίος στην κάθε γωνία του μεγαλώνει από εκεί ο σπόνδυλος. Mm-hmm. Αυτές οι γωνίες πρέπει να μεγαλώνουν με τον ίδιο ρυθμό. Αν δεν μεγαλώσουμε τον ίδιο ρυθμό, αρχίζουν οι στροφές και οι παραμορφώσεις. Αυτή είναι η σχολίωση. Το ότι λέμε, και είναι μύθος αυτό, ότι είναι βαριά η τσάντα ή κάνω κάποιο άθλημα και θα στραβώσει η πλάτη μου, αυτό δεν ισχύει. Είναι καθαρά θέμα ανάπτυξης, καθαρά και μόνο θέμα ανάπτυξης, και σε αυτό πάνω πατάμε. Πάντα αφήνουμε το παιδί μόνο του να αναπτυχθεί, και το καλύτερο δυνατό είναι, αν μπει κάποιος κηδεμόνας, να μπει σε φάση που το παιδί ακόμα αναπτύσσεται. Mm-hmm. Δηλαδή, σε μια δυσποινίδα 13-14 ετών, ένας κηδεμόνας δεν θα έχει πλέον νόημα. Mm-hmm. Ωστόσο, υπάρχουν και σχολιώσεις που τις έχουμε από το σχολείο, τις κουβαλάμε και στην ενήλικη ζωή μας. Εμφανώς δεν φαίνεται πάντα, αλλά το γνωρίζουμε οι ίδιοι, και αν τύχει να εξεταστούμε σε κάποια στιγμή έμπνευμα, για άσχετο λόγο, στο γιατρό, σου λέει, εκεί βλέπω και μία σχολίωση από τα παιδικά χρόνια. Αυτό, τι γίνεται εκεί? Σε αυτό, εφόσον δεν μπορεί να διορθωθεί, βλέπουμε πάντα σε αυτό που σας είπα πριν, αν υπάρχει ανισοσκελία. Αν υπάρχει ανισοσκελία, το διορθώνουμε με έναν πάτο μέσα από το παπούτσι. Φυσικοθεραπείες, γυμναστική πάντα, γιατί αυτό που πονάει στη σχολίωση είναι το μυϊκό σύστημα, η μύση που είναι γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι που πονάει. Κατάλαβα. Αν το έχουμε σε μια καλή κατάσταση, μειώνουμε και τον πόνο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να μην αμελούμε τις ενοχλήσεις των παιδιών. Να απευθυνόμαστε αμέσως στον ειδικό. Πάντα. Και ειδικά όταν το παιδί αθλείται, ένας λόγος παραπάνω πολύ για να επισκέπτεται τον παιδό ορθοπαιδικό. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία σε θέματα παιδικού αθλητισμού, και επειδή δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, λόγω της φύσης της ειδικότητάς μου, δεν υπάρχουν ειδικοί γυμναστές ή προπονητές που ασχολούνται με τα παιδιά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά, χάρια. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε αυτές τις μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Star, ένα ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκα, αφορούσε την πρωτοβουλία που θα πάρει ο Υπουργός Υγείας σχετικά με τα μικρά φαρμακεία. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η συνάντηση που είχε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ήταν σε πολύ καλό κλίμα, και όπως φαίνεται στις προθέσεις του Υπουργού, του κυρίου Παναγιώτη Κουρουμπλή, είναι να ενισχυθούν τα μικρά φαρμακεία, τα φαρμακεία της γειτονιάς. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Θα υπερασπιστούμε τα φαρμακεία της γειτονιάς, είπε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής στους εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, και μάλιστα τόνισε πως οι μικροί φαρμακοποί πρέπει να επιβιώσουν και θα ενισχυθούν. Ένα φαρμακείο γειτονιάς που λειτουργεί συνήθως με τον ιδιοκτήτη φαρμακοποιό και ενδεχόμενα και έναν υπάλληλο ή έναν συνεταίρο, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα φαρμακεία τα οποία μένουν ανοιχτά πολλές ώρες το 24ωρο. Οι φαρμακοποιοί που είχαν έρθει σε απόλυτη ρήξη με τους προκατόχους του Παναγιώτη Κουρουμπλή πήραν σύμφωνα με πληροφορίες τη διαβεβαίωση πως σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές σε όλα τα φλέγοντα θέματα, όπως το διευρυμένο ωράριο, τις συστεγάσεις, το ιδιοκτησιακό αλλά και την απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία ο Υπουργός χαρακτήρισε ως απορρίθμιση του επαγγέλματός τους. Καλό ακούγεται αυτό το πράγμα, να ανοίγουν τα φαρμακεία. Πιστεύω κανονικά, σαν τα μαγαζιά, όπως άνοιγαν μάλλον παλιότερα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω τώρα για τα φαρμακεία και τους επαγγελματίες, αν είναι αυτό σωστό, αλλά για εμάς τους καταναλωτές είναι πάρα πολύ ωραίο το μέτρο. Να είναι διευρυμένο το ωράριο. Και ενώ τα οικονομικά θέματα των φαρμακοποιών δεν μπήκαν ακόμα στο τραπέζι, τουλάχιστον στα θεσμικά, φαίνεται πως υπάρχει ταύτιση Υπουργείου Υγείας και Φαρμακοποιών με τον Υπουργό να διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει κανένας ευνηδιασμός και οι θέσεις τους θα τεθούν σε επεξεργασία για να μπουν στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το Μάρτιο.
Επίσης, ένα από τα θέματα που σας απασχολούν πολύ συχνά είναι το θέμα της ρινοπλαστικής. Για ποιους λόγους μπορεί να κάνει κάποιος ρινοπλαστική και αν πρέπει να κάνουν όλοι, αν είναι θέμα καθαρά αισθητικό ή αν είναι και θέμα αναπνοής και υγείας, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Αργυρό Κυπρέου, καλώς ήρθατε, χειρουργός ορειλά ρινοπλαστικός. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν ρινοπλαστική, ποιοι είναι αυτοί που το σκέφτονται αλλά δεν πρέπει στο τέλος να κάνουν? Κοιτάξτε, το θέμα της ρινοπλαστικής είναι καθαρά προσωπικό, θα έλεγα. Γιατί υπάρχουν δυσμορφίες στη μύτη που είναι σοβαρές και μεγάλες και δεν τους ενοχλούν κάποιους. Λένε δεν πειράζει η μύτη μου, λίγο λοξύ, λίγο στραβή, έχει ύβο, αλλά δεν με ενοχλεί. Και υπάρχουν και προβλήματα που τους ενοχλούν πάρα πολύ και τους δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα και τους στεναχωρούν. Τότε οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξουν και αισθητικά τη μύτη τους. Μετά από τραύματα, από ατυχήματα. Κάποτε τη ρινοπλαστική την είχαμε συνδυάσει. Δεν μ' αρέσει η μύτη γιατί είναι γαμψή, θα την κάνω γαλλική. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα κάνουμε και ρινοπλαστική γιατί θέλουμε να νιώσουμε και πιο υγιείς και η αναπνοή μας να είναι και πιο σωστή. Βεβαίως, η σύγχρονη ρινοπλαστική είναι καθαρά λειτουργική, δηλαδή περιλαμβάνει οπωσδήποτε και βελτίωση του ρινικού διαφράγματος και της αναπνοής μαζί με την αισθητική, διόρθωση. Και πάλι, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τα κριτήρια είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι όμορφες πια οι γαλλικές μύτες, οι μύτες που είναι όλες ένα καλούπι, όλες ίδιες. Και ξέρετε, με το πέρασμα του χρόνου έδειχναν πάρα πολύ ψεύτικες. Βλέπαμε μία μύτη τόσο ίσια και στενή, που στο τέλος έφτανε να είναι μεν ωραία η ίδια ως μύτη, αλλά να μην ταιριάζει με το υπόλοιπο πρόσωπο. Ναι. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να βλέπουμε σιγά σιγά και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα τα αποτελέσματα οφείλουν να είναι πολύ φυσικά και λειτουργικά. Οι μύτες δεν θέλουμε να είναι αποστεωμένες, να δείχνουν ότι έχουν πάρα πολύ λεπτυνθεί και να έχουν βαθουλώματα, να είναι σαν να είναι πιεσμένες, να είναι το κόκαλο υπερβολικά λεπτυμένο και της ράχης της μύτης, να μοιάζει δηλαδή με πολύ γαλλική ή και μύτη άλλης φυλής, θα λέγαμε. Γιατί πολλές φορές χαμηλώνουν πάρα πολύ το επίπεδο της ράχης. Αυτό όμως δεν είναι φυσικό, δεν είναι όμορφο, δεν είναι αριστοκρατική η μύτη και δεν είναι ελληνική μύτη σε κάθε περίπτωση. Όμως και διεθνώς τα κριτήρια έχουν αλλάξει. Το κόκαλο, η ράχη της μύτης θέλουμε να φαίνεται να είναι αριστοκρατική. Και κάποια περιστατικά όπως εδώ βλέπουμε πολύ δύσκολα, οι πολύ αποκλίνουσες, πολύ λοξές μύτες. Αυτός ο κύριος είναι πριν την επέμβαση. Πολύ δύσκολο, εδώ είναι πριν το χειρουργείο, ένα και πολύ δύσκολο. Μετά είναι άλλος άνθρωπος. Ναι, η πραγματικά. Είναι. Αν δεν είχαμε κλείσει τόσο πολύ, ναι, είναι πραγματικά άλλος άνθρωπος. Έχουμε καταφέρει με τις νέες τεχνικές να κατορθώσουμε πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ πριν να γίνουν. Κάποτε θυμάμαι που έλεγαν ότι όταν κάνει κάποιος το διάφραγμα, να σας το πω πολύ απλά, σου χτυπάνε με ένα σφυρί τη μύτη, γίνεται νταούλη μύτη, πρίζεται και κάνεις πόσο καιρό να επανέλθεις στις δραστηριότητές σου. Σας το λέω απλά όπως θα τα έλεγε κάποιος σε μια συζήτηση σε ένα σπίτι. Όταν λέτε για νέες μεθόδους, λέτε ναι, ότι είναι λιγότερο επώδυνες και λιγότερο αυτό το ίδημα και το πρίξιμα ή εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρίξιμο στη μύτη? Θα σας πω, όσο αφορά το απλό διάφραγμα, την επέμβαση του διαφράγματος, που πραγματικά και σε εμάς το ίδιο λένε καθημερινά σχεδόν οι ασθενείς μας ότι έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν. Συγγενείς τους είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ για το διάφραγμα και με ένα απλό και μόνο διάφραγμα είχαν μελανιές. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Όποιος κάνει απλό διάφραγμα, εσωτερικά δηλαδή της μύτης, να ευθιαστεί η χόνδρη και τα οστά, δεν πρόκειται ποτέ να μελανιάσει και ούτε να πονέσει. Όταν θέλουμε να κάνουμε όμως ρινοπλαστική, δηλαδή να επέμβουμε στον οστέινο ύβος, στο οστέινο τμήμα της μύτης, τότε μοιραία θα υπάρχουν λίγες μελανιές, λίγα ειδήματα κάτω από τα μάτια μετά το χειρουργείο. Όμως δεν θα υπάρχει πόνος, καθόλου πόνος. Και πώς το καταφέρνουμε αυτό? Επειδή έχουμε πάρα πολύ λεπτά εργαλεία, έχει αλλάξει η μέθοδος, επειδή σεβόμαστε πάρα πολύ τους ιστούς και γνωρίζουμε καλά ακριβώς τι κάνουμε. Είναι πάρα πολύ λεπτά τα τούνελ, οι κινήσεις μας, τα εργαλεία μας και έτσι δεν υπάρχουν κακώσεις. Όταν δεν υπάρχουν κακώσεις, δεν υπάρχει και πόνος. Από την εμπειρία σας, την πολύχρονη, ένας ασθενής με ένα μεσαίο πρόβλημα, πόση ώρα θα διαρκέσει το χειρουργείο του, ποιος είναι ο χρόνος τον οποίο θα μπορέσει να επανέλθει στις δραστηριότητές του? Κοιτάξτε, η νέα επέμβαση της ρινοπλαστικής που περιλαμβάνει πολλές τεχνικές, ίσως τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε, τεχνικές χειρισμού του ακρορινίου, πώς μπορούμε και χειριζόμαστε το ακρορίνιο, γίνεται με πολύ πολύ λεπτές ραφούλες. Αυτό δεν είναι καθόλου επώδυνο, όπως βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Έχουμε χειριστεί το ακρορίνιο. Ακρορίνιο εννοείται την ακρούλα της μύτης. Το τελείωμα της μύτης. Πώς μπορούμε να το χειριζόμαστε και να το φέρουμε στην κλίση που θέλουμε, ναι, ενώ ο ύβος δεν έχει, δυστυχώς δεν φαίνεται καλά εδώ, ο ύβος δεν έχει αφαιρεθεί πολύ. Αλλά μπορεί κανείς να δει πάρα πολλά περιστατικά στο διαδίκτυο. Λοιπόν, έτσι τα νέα δεδομένα μας δίνουν τελείως πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Και έτσι μπορούμε να φτιάξουμε και λίγο, ακόμα και χιλιοστά να χειριστούμε μια μύτη. Κάποιος μπορεί να μας πει, θέλω αλλαγές του χιλιοστού ή μια κοπέλα. Πράγματι μπορούμε να τις κάνουμε. Μετά δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι τεράστιο, μια τεράστια αλλαγή, να αλλάξει τελείως το πρόσωπό της.
τόσο όσο να φαίνεται όμορφη, να φαίνεται χαριτωμένη, να αναδεικνύεται το πρόσωπο, να λάμπει, η κορυφούλα να παίρνει τη σωστή της θέση, να μην είναι πτωτική προς τα κάτω. Έχουμε πολλά περιστατικά στην Ελλάδα που η μύτη έχει μεγάλη κλίση προς τα κάτω. Αυτό ήταν το όπως πριν. Όπως ήταν εδώ, το πριν και μετά το μετά. Είναι πάλι νικαίνει πολύ άλλο, το πρόσωπο, άλλο. Το κάνει χαριτωμένο, χωρίς να είναι μια σβησμένη, μια αποστεωμένη μύτη. Ένα τέτοιο χειρουργείο πόση ώρα διαρκεί? Το χειρουργείο αυτό κρατάει με τις νέες τεχνικές γύρω στις 2 ώρες, μπορεί και 3 κάποιες φορές. Και αυτό όχι γιατί είναι βαρύ χειρουργείο, αλλά γιατί κάνουμε πολύ λεπτούς χειρισμούς στο ακρορίνιο, πολλές λεπτές ραφές. Αν σας πει κάποιος ότι έκανε ρινοπλαστική σε 1 ώρα, σίγουρα δεν δουλεύτηκε καλά η μύτη. 1 ώρα είναι κάτι πάρα πολύ σύντομο, τι να προλάβει κανείς να κάνει, το διάφραγμα, τον ύβο, το ακρορίνιο. Ο χρόνος λοιπόν αυξάνεται επειδή κάνουμε πιο τέλειες και πιο αποτελεσματικές τεχνικές. Σαφώς με ολική νάρκωση, γιατί έχει πόνο αισθησία. Και είναι και ένα έτσι, χειρουργείο. Δεν είναι, μπορεί να είναι ρουτίνα για εσάς, αλλά δεν είναι εύκολο είναι χειρουργείο. Είναι ένα μεγάλο χειρουργείο, ένα δύσκολο χειρουργείο. Ναι. Αφορά εξειδικευμένους ιατρούς που έχουν εξειδικευτεί πολύ καλά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της μύτης. Πρέπει ο ίδιος χειρουργός να γνωρίζει καλά τι γίνεται μέσα στη μύτη και να δώσει μια ολική κατανομή στο εσωτερικό της μύτης, στη στήριξη, στη βάση της μύτης. Έχουν πάρα πολύ σημασία πώς θα τοποθετηθεί το διάφραγμα, ώστε να στηριχτεί καλά η νέα μας μύτη και να είναι μόνιμο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επίσης, αν χρειαστούν νοσχεύματα, θα τα πάρουμε από τμήματα του διαφράγματος που επιτρέπεται να τα πάρουμε. Επομένως, πρέπει κανείς να γνωρίζει καλά πώς θα πάρει τα νοσχεύματα. Από το ίδιο το σώμα, δηλαδή. Από το ίδιο το σώμα, από τους ίδιους τους χόνδρους. Η μοντέρνα ρινοπλαστική χρησιμοποιεί πάντα νοσχεύματα. Ακόμα και στο πρώτο χειρουργείο. Mm-hmm. Και τελειώνει το χειρουργείο, μετά από πόση ώρα η ασθενής είναι σε θέση να μιλήσει, να αναπνεύσει? Όταν ξεκινήσει από το χειρουργείο, έχει κάποιον άρθηκα στη μύτη της. Θα μιλάει αμέσως, θα έχει τη μύτη κλειστή με πολύ μικρά γαζάκια. Δεν χρησιμοποιούμε ταμπών στις μοντέρνες ρινοπλαστικές, δεν χρειάζονται μεγάλες πιέσεις και μεγάλες μακριές γάζες που λέγανε παλαιότερα. Θα έχει πολύ μικρά γαζάκια τα οποία θα αφαιρεθούν την επόμενη ημέρα. Mm-hmm. Και τότε θα αρχίσει να αναπνέει. Θα μείνει στο εξωτερικό της μύτης ένας νάρθηκας, ο οποίος το διατηρείται για μία εβδομάδα. Mm-hmm. Στη βδομάδα επάνω θα βγει και ο νάρθηκας και τότε η μύτη είναι πλέον, μπορεί να δει κανείς το αποτέλεσμα. Υπάρχει τρόπος να δει κάποιος τη μύτη που θέλει να φτιάξει με μια προσομοίωση στον υπολογιστή? Ή εμπιστεύεται το γιατρό και του λέει: «Γιατρέ μου, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή προεγχειρητική εκτίμηση και μελέτη. Μια μελέτη του περιστατικού θα γίνει φυσικά με τη φωτογράφησή του. Θα το μελετήσουμε μαζί τις φωτογραφίες και θα τοποθετήσει ο ειδικός ποιες είναι οι αναλογίες που πρέπει να μπουν σε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Ποια είναι δηλαδή αυτά που του ταιριάζουν. Πολύ και σύγχρονο αυτό. Είναι πολύ σύγχρονο και πρέπει οπωσδήποτε να το δει. Στα χέρια του ειδικού και εκείνος βάσει τις εμπειρίες του και όχι, το είναι σωστό να συζητήσουν και οι δύο. Και ο γιατρός και ο ενδιαφερόμενος πάνω στη νέα μύτη και το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, να γίνει μια προσομοίωση με υπολογιστή, mm-hmm. όπου θα τονίσουμε τα σημεία στα οποία πρέπει να επέμβουμε ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, και εκεί επάνω θα γίνει συζήτηση και θα συμφωνήσουν και οι δύο για το αν συμφωνούν ως προς το αποτέλεσμα, αυτό που είναι το προσδοκόμενο αποτέλεσμα mm-hmm. μας. Και τότε θα προχωρήσουμε στην επέμβαση. Και φυσικά πρέπει ο ειδικός και να βάλει σωστές αναλογίες στη νέα μύτη πάνω στην προσομοίωση, αλλά και να μπορεί να τις κάνει στην πραγματικότητα. Να μπορεί να τις κάνει. Να μπορεί να τις κάνει και το αποτέλεσμα να ικανοποιήσει και τον ασθενή. Γιατί σκεφτείτε να γίνει κάτι και μετά ο άνθρωπος να μην είναι ευχαριστημένος με τη νέα του μύτη. Βεβαίως πρέπει να είναι ευχαριστημένος, πρέπει να δει τη δουλειά του χειρουργού για να μπορέσει mm-hmm. να αποφασίσει και να κρίνει mm-hmm. αν είναι ο κατάλληλος. Διότι πρέπει να προχωράμε και είναι μια πολύ όμορφη επέμβαση που πρέπει να δίνει μόνο χαρά. Ωραία. Χαρά και ικανοποίηση. Και ελεύθερη αναπνοή βεβαίως. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και πριν δούμε ένα πολύ όμορφο και λαμπερό κορίτσι από το χώρο της τηλεόρασης, την Κατερίνα Ευαγγελινού, να δούμε ένα ρεπορτάζ επίσης από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο Υπουργός Υγείας, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε τηλεφωνικά, προανήγγειλε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μάλιστα, είπε ότι όποιος σκοπεύει στο εξής, να κάνει ένα χειρουργείο και μια νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική, όταν το χειρουργείο αυτό μπορεί να γίνει στο ΕΣΥ, θα πρέπει να αποζημιώνεται μόνο από την ιδιωτική του ασφάλιση ή στην ουσία από τον ίδιο. Θα προσπαθήσει δηλαδή τα χειρουργεία τα σοβαρά να γίνονται στο ΕΣΥ, το πώς θα το επιτύχει είναι θέμα χρόνου να το δούμε, ώστε να μην χρειάζεται πλέον ο ασθενής να πηγαίνει σε κάποια ιδιωτική κλινική. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει όποιος θέλει να χειρουργηθεί και να νοσηλευθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αφού ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Star, είπε πως σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο που θα αποζημιώνονται από το δημόσιο ιδιωτικές κλινικές. Θα πρέπει να προηγείται η ιδιωτική ασφάλιση στην πληρωμή. Και δεύτερο θα έρχεται το δημόσιο. Κάποιοι κατόρθωσαν να φορτώσουν όλη την ευθύνη αυτή στο κράτος. Ο Υπουργός ανέφερε πως ο ασθενής θα πρέπει πρώτα να μεταβεί σε δημόσιο νοσοκομείο και μόνο αν η πράξη αυτή δεν μπορεί να γίνει στο ΕΣΥ θα απευθυνθεί σε ιδιωτική κλινική για να αποζημιωθεί.
εφόσον οι υπηρεσίες δεν θα είναι επαρκείς, θα το συζητήσουμε. Το κράτος αποφασίζει, δεν αποφασίζει η ιδιωτική. Θα τους πω, πηγαίνετε να ρωτήσετε γιατί γίνεται στην Ισπανία π.χ. Την κατάργηση της μετοχής του ΕΟΠΗ στους ασφαλισμένους που θα νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουπλής, αναγκάζοντας χιλιάδες συμπολίτες μας να πληρώνουν από την τσέπη τους το σύνολο των νοσηλείων. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις. Οι ιδιωτικές κλινικές στηρούν στάση αναμονής και περιμένουν επίσημη πρόταση από τον Υπουργό. Εμάς αυτό που μας έχει πει είναι ότι είναι υπέρ του δημόσιου τομέα, ότι θεωρεί ότι ο ιδιωτικός είναι συμπληρωματικός. Με τι τιμές, με ποια διαδικασία, με ποια σύμβαση τελικά. Όσον αφορά στην κατάργηση του 5 ευρώ εισιτηρίου που θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου, ο Υπουργός αποκάλυψε στο ΣΤΑΡ πως τα ισοδύναμα που θα βρεθούν είναι το εισιτήριο των τουριστών στα δημόσια νοσοκομεία και η επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους από τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων όταν το φάρμακο δεν διακινείται από τις φαρμακοποθήκες. Είδαμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Από σήμερα ξεκινάμε μια νέα ενότητα εδώ στο Νιά Σου για την Υγεία Σου. Ένα αγαπημένο σας πρόσωπο από το χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος θα είναι κοντά μας για να μας μιλάει για τις δικές του συμβουλές ομορφιάς και υγείας και να βλέπουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι της showbiz που τόσο πολύ τους αγαπάτε και τους θαυμάζετε σκέφτονται κάποια πράγματα που αφορούν την υγεία, τη διατροφή και την ομορφιά τους. Η Κατερίνα Ευαγγελινού είναι ένα πολύ όμορφο και λαμπερό κορίτσι που από κοντά είναι πολύ πιο όμορφο και λαμπερό. Κάνει τα βήματά της τα τηλεοπτικά πολύ πετυχημένα τα τελευταία χρόνια τα τηλεοπτικά. Καμαρώνουμε που σε βλέπουμε, Κατερίνα. Έχεις τελειώσει και διαιτολογία, οπότε το αφήνω σε σένα και ως παρουσιάστρια να μου πεις ό,τι ακριβώς θέλεις, αρκεί να βοηθήσεις τις φίλες και τους φίλους να μας πεις τα δικά σου διατροφικά μυστικά. Καταρχήν, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Έκατσα και είδα και πάρα πολλά βιντεάκια στο ίντερνετ. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με θέματα τα οποία αφορούν όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Αυτό θέλαμε εδώ στο Star, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι το web είναι κάτι πολύ καινούριο, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει και όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο. Έτσι είναι. Το διαδίκτυο πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Όπως είπες και εσύ πριν, απόλυτα σωστά, τέλος πάντων, τα τελευταία 5 χρόνια είμαι στο Blue Sky στην πρωινή εκπομπή Όμορφη Μέρα. Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να χαμογελάει, να περνάει όμορφα, να ξεχνάει λίγο τα προβλήματα τα οποία έχει. Και είναι η 5η σεζόν. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Τέλεια. Όπως είπες νωρίτερα, έχω τελειώσει και διαιτολόγος. Μπορεί να μην ασχολήθηκα καθόλου με αυτό, αλλά μου αρέσει να δίνω και εγώ συμβουλές στους φίλους και στους γνωστούς. Δεν χρειάζεσαι δίαιτα. Φαντάζομαι όμως ότι κάποιες έτσι διαιτολογικές δικές σου προσεγγίσεις από τότε που υπήρξες φοιτήτρια, τις έχεις. Δηλαδή ξέρεις πάνω κάτω τι να φας και τι να μην φας. Και όχι μόνο ξέρω, απλά δίνω και συμβουλές στους γνωστούς, στους φίλους που θα με ρωτήσουν, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να συμβουλέψεις λίγο τα κορίτσια. Ένα καλλίγραμμο σώμα σαν το δικό σου, πώς το διατηρείς? Θα μας πεις πάνω κάτω το πρωινό σου, το μεσημεριανό σου, το πρόγραμμά σου? Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ βασικό είναι να τρώμε το πρωινό. Δεν πρέπει να το παραλείπουμε το συγκεκριμένο γεύμα. Θα πρέπει να είναι ένα πολύ καλό πρωινό, το οποίο μας παρέχει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να ξεκινάμε με ενέργεια, να πίνουμε ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι, να τρώμε τα δημητριακά μας, ακόμη και ένα τοστάκι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αφήνουμε πάρα πολλές ώρες να περνούν. Να τρώμε ένα δεκατιανό, ένα παραδείγματος χάρη, ένα φρούτο, ένα μήλο, το μεσημεριανό μας που μπορεί να είναι κρεατικό της αρισκίας μας μαζί με σαλάτα και υδατάνθρακα, δηλαδή μακαρόνια ή ρύζι. Τρως ψωμάκι, δηλαδή είσαι από τις γυναίκες που θα τολμήσουν το ψωμί ή το κόβεις από τη διατροφή σου στην προσπάθειά σου να διατηρηθείς ή είναι μύθος ότι μην τρώμε ψωμί? Εγώ είμαι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, διότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ το ψωμί. Για εμάς που μας αρέσει όμως πολύ το ψωμί, να τρώμε μία φετούλα ψωμί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μύθος. Το ψωμί όντως παχαίνει. Μπορούμε να τρώμε όμως πολύ σπορό και να τρώμε μία φέτα στο μεσημεριανό μας. Αλλά μέχρι εκεί. Καλύτερα σίγουρα, δηλαδή, το ριζάκι. Το προτιμάς το ρύζι σε σχέση με το ψωμί? Είναι ο λεγόμενος καλός υδατάνθρακας, το ρύζι. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές. Παραδείγματος χάρη, κάποιες κοπέλες νεαρές υπερβάλλουν, περνούν πάρα πολλές ώρες, ακόμη και μία ολόκληρη μέρα, να μην τρώνε τίποτα, πιστεύοντας ότι έτσι θα χάσουν κατευθείαν πολύ γρήγορα κιλά. Ναι. Ή να κάνουν τις λεγόμενες χημικές δίαιτες.
που είναι μόνο κρέας ή μόνο πρωτεΐνη, νομίζω, ή μόνο γιαούρτι. Για βράδυ τι θα φας? Πες ότι βγεις έξω για γεύμα με φίλους. Πάλι ψητό σαλάτα ή μόνο σαλάτα? Όχι. Θα φάω και τη σαλάτα μου, θα φάω και το κρεατικό μου, θα φάω και τα μακαρόνια μου, αλλά λίγο απ' όλα. Με μέτρο δηλαδή. Αυτό που έχω εφαρμόσει και εγώ η ίδια και θα το δώσω και σαν συμβουλή στις φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είναι ότι μπορούν να τρώνε άφοβα την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Mm-hmm. Μπορούν να τρώνε άφοβα τα φασολάκια, τον αρακά, όσπρια. Να παίρνουν βιταμίνες, γιατί πραγματικά αυτά τα φαγητά δεν παχαίνουν. Το όσπριο το συνδυάζεις εσύ και με κάποιο τυρί? Δηλαδή το φασολάκι το βάζεις με λίγο τυρί, πάλι κίτρινο, χαμηλών λιπαρών? Εγώ όχι. Προσωπικά το συνδυάζω με ένα κίτρινο τυρί και όχι χαμηλών λιπαρών. Ένα κίτρινο τυρί, λίγη φέτα. Ναι, προτιμώ το κίτρινο τυρί. Το κίτρινο προτιμάς. Είναι καλύτερο, ναι. Παγωτά γλυκά θα σε δει κάποιος με ένα παγωτό στο χέρι, όχι γρανίτα. Όχι, με ένα σοκολατένιο, ωραίο παγωτό ξυλάκι. Θα πιεις 2-3 ποτά το βράδυ, θα ρωτήσει μια φίλη ή τίποτα ευλάβεια, αυστηρότητα στο να πρόγραμμα? Να σου πω κάτι, εάν πω όχι, νομίζω ότι θα με πάρουν κατευθείαν μετά τηλέφωνο. Οι φίλοι μας παρακολουθούν και το παγωτό μου θα το φάω και το γλυκό μου θα το φάω. Και αλκοόλ θα πιω, κυρίως ένα κρασάκι, κόκκινο κρασί, το οποίο επιτρέπεται. Ωραία, και αυτό να μας το πεις. Βγαίνεις ένα βράδυ, θέλεις να πιεις κάτι, θα προτιμήσεις κρασί αντί ποτού, μπορούμε αλκοολούχου να... άλλου. Ναι, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, όπως ξέρουμε, κάνει και καλό. Ναι. Ένα μικρό ποτηράκι ημερησίως. Mm-hmm. Κατάλαβα. Είσαι μια γυναίκα που κάνεις ακρότητες, δηλαδή μπορεί να συμβεί μια περίοδο να τρως πολύ, να το δώσεις, έτσι, να του δώσεις να καταλάβει όπως λέμε, ή έχεις πάντα ένα μέτρο και μια τάξη στο πρόγραμμά σου? Όχι, δεν έχω κανένα μέτρο. Ίσα ίσα τώρα τελευταία, επειδή και η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις κι εσύ. Βέβαια, ο οργανισμός μας χρειάζεται ενέργεια και πεινάμε περισσότερο. Ναι, είναι μια Οπότε, αλήθεια. Λογικό είναι να βάζουμε και λίγα κιλάκια παραπάνω. Εντάξει, αυτά είναι όλα μέσα στη ζωή και εμένα δεν μου αρέσουν γενικά υπερβολές. Ούτε το πολύ αδύνατο, ούτε το πολύ παχύ. Και είμαι υπέρ του να ακούμε το σώμα μας. Γιατί και ο κάθε άνθρωπος νιώθει και υγιής σε δεδομένα κιλά. Σαφώς όλοι μπορεί να νιώθουμε καλύτερα με 2-3 λιγότερα για την παραλία, αλλά νομίζω το χειμώνα, δεν ξέρω, εσείς είστε ειδικός, το χειμώνα δικαιούμαστε να είμαστε και 2 κιλά παραπάνω σε σχέση με το πώς μας αρέσει να είμαστε το καλοκαίρι με το μαγιό μας. Έτσι και αλλιώς, ναι. Και με την κατακράτηση υγρών που γίνεται το χειμώνα, παίρνουμε θέλοντας και μη 2 κιλάκια παραπάνω. Σίγουρα 2-3 κιλά παραπάνω. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι... Και οι κοπέλες και οι άνδρες οι οποίοι μας παρακολουθούν να γυμνάζονται, να μην αφήνουν την γυμναστική. Κάνεις γυμναστική? Προσπαθώ, μάλιστα την ημέρα που με πήρες τηλέφωνο να με προσκαλέσεις στην εκπομπή. Με την καλή έννοια να μου βγεις γρήγορα και άμεσα, διότι ήθελα να μου κάνεις ποδαρικό. Δεν γυμναζόσουν. Ξέρω... Ναι, ήμουνα στο γυμναστήριο, βέβαια. Έτσι, έτσι, άκουγα τα βαράκια από μέσα. Άρα κάνεις βάρη και διαδρόμους? Δεν κάνω βάρη, όχι. Δεν επιλέγω αυτό το είδος γυμναστικής. Επιλέγω πιλάτες. Κάνω πιλάτες κι εγώ και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες μορφές άθλησης. Νομίζω ότι εμάς τις γυναίκες μας βοηθάει και περισσότερο στον τρόπο που στεκόμαστε. Ναι, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αλλάζει και τη δομή και τη γραμμή του σώματος. Mm-hmm. Χωρίς να χάνεις κιλά. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Δεν ξέρω εσύ τι λες που δεν έχεις πολύ πρόβλημα έως καθόλου. Όλες έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, νομίζω. Κατά τα άλλα, είσαι μια γυναίκα που θα κάνει σχολαστικά το τεστ ΠΑΠ της, την εξέταση στο γυναικολόγο. Είσαι μια γυναίκα που με τα θέματα της υγείας αγχώνεσαι ή όχι? Θα πας στο γιατρό αν βγάλεις ένα σπυράκι που σε προβληματίσει ή θα το αφήσεις και θα περιμένεις? Είμαι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Πραγματικά, εάν δεν έχω... Είναι κακό αυτό που λέω τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αμελώ. Αμελώ τις εξετάσεις μου. Κάθε εξάμηνο κανονικά κάνω όλες μου τις εξετάσεις που χρειάζεται να κάνω. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που δεν προσέχουν και πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι δεν θα δώσω σημασία σε ένα απλό κρυολόγημα. Mm-hmm. Δεν τρελαίνεσαι δηλαδή. Δεν είσαι άνθρωπος που αμέσως θα πάει στο γιατρό. Όχι. Νομίζω ότι οι άνδρες είναι περισσότερο έτσι. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό για σένα, γιατί δεν ευθύρεσαι και ψυχολογικά με το να φοβάσαι. Γιατί καμιά φορά ξέρεις και ο φόβος είναι μέσα στη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν στο γιατρό.
είναι πολύ της προληπτικής ιατρικής. Εντάξει, το μέτρο πάλι και εδώ είναι σχετικό στο πόσο ο καθένας μας αντιμετωπίζει. Η πρόληψη σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο. Σε γυναικοπαρέες, το θέμα της υγείας που θεωρείς ότι συζητάτε πιο πολύ, ποιο είναι? Αν τύχει να μιλήσετε για κάποιο θέμα υγείας ή αν τύχει να σχολιάσετε την επικαιρότητα ή ενδεχομένως ο καρκίνος του μαστού, ενδεχομένως το τεστ ΠΑΠ. Έτσι είσαι πολύ νεοκορίτσι. Η πλαστική χειρουργική, τι είναι αυτό έτσι που μονοπολεί τη συζήτηση? Σίγουρα ο καρκίνος του μαστού είναι κάτι που εμένα προσωπικά με θλίβει και πάρα πολύ, διότι το έχω περάσει, το έχει περάσει τέλος πάντων ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο. Οπότε είναι μία διαδικασία, αν θέλεις θα το πω έτσι, διότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μπορείς να το ξεπεράσεις με την κατάλληλη θεραπεία. Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί και με συγκινεί, να βλέπω κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή τις αισθάνομαι και τις νιώθω ακριβώς το πώς περνούν εκείνη την περίοδο, όπως και τα κοντινά τους πρόσωπα. Σίγουρα όταν καταφέρεις και βγεις από όλο αυτό είσαι πολύ δυνατός. Mm-hmm. Μετά, όντως, το δεύτερο θέμα συζήτησης είναι η πλαστική χειρουργική. Και η τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω, διότι σήμερα έχουμε και το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην επικαιρότητα, οπότε μας πιέζει ο χρόνος για να παραδώσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα βγει σήμερα στις 7.30 του Σταρ. Αν θα έκανες ποτέ μια πλαστική επέμβαση, ναι ή όχι, Κατερίνα μου, αν και για μένα δεν τη χρειάζεσαι, αυτά βέβαια είναι σχετικά. Φυσικά και θα έκανα. Να έχω το θάρρος και το λέω, θα έκανα. Και γιατί όχι, και σε τιμά το να λες ανοιχτά ότι ναι, θα το έκανα, όταν οι περισσότερες γυναίκες στο showbiz το αρνούνται και ενδεχομένως το έχουν κάνει και είναι και εμφανές πολλές φορές. Mm-hmm. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες ποδαρικό σε αυτή τη στήλη με τους ανθρώπους που ο κόσμος αγαπά και θέλει να βλέπει. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και σε αυτήν την εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά. Και εγώ, καλή συνέχεια. Και τώρα, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ γλυκό και τρυφερό, γιατί έχει να κάνει με τα αμοράκια μας. Το θέμα της γένας, παύλα γέννησης του παιδιού, είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις μαμάδες και για κάποιο, δεν θα τον έλεγα περίεργο λόγο, οι ειδικοί μπορούν να μας τον εξηγήσουν. Στη χώρα μας οι κεσαρικές τομές πια είναι σε έξαρση, για κάποιο λόγο που θα μας πει στη συνέχεια ο αγαπητός και αγαπημένος φίλος, με ευθύρες γυναικολόγους που θα έχουμε συντροφιά μας, θα μας πει γιατί πια τόσες πολλές κεσαρικές τομές. Είναι ένα θέμα, πώς από το φυσιολογικό το κετό, ξαφνικά όλο και περισσότερες Ελληνίδες γεννούν τα παιδιά με κεσαρική. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ανάγκης, έχει υπάρξει όντως κάποιο πρόβλημα και γίνεται. Πριν όμως δούμε γιατί γίνονται οι κεσαρικές περισσότερο από το φυσιολογικό το κετό, πριν όμως ο γιατρός μας πει αν μπορεί μια γυναίκα που έχει κάνει το πρώτο της παιδάκι κεσαρική να προχωρήσει στη δεύτερη γένα του παιδιού της με φυσιολογικό το κετό, θα μιλήσουμε για τη γένα στο νερό, που είναι πρωτοποριακό. Κύριε Γιάννη Μουζάλα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Θεωρώ ότι εσείς ήσασταν από τους πρωτοπόρους που φέρατε τη γένα στο νερό στην Ελλάδα. Ναι. Είναι ασφαλές? Να ξεκινήσω με αυτό, γιατί αυτό θα ρωτήσει μια γυναίκα που μας παρακολουθεί στο σπίτι. Κοιτάξτε, έχουν περάσει ήδη 15 χρόνια που γίνονται τοκετοί στο νερό στην Ελλάδα και πάνω από 25 χρόνια που γίνονται τοκετοί στο νερό σε όλη την Ευρώπη, Ρωσία, Αμερική. Είναι το ίδιο ασφαλές με το οποιαδήποτε άλλη μορφή τοκετού. Διάβαζα πριν έρθετε ότι ακόμη και η Φαραώ, ακόμα και τα πολύ παλιά χρόνια δηλαδή, γεννούσαν στο νερό οι γυναίκες. Κοιτάξτε, ιστορικά... Βλέπουμε και τις εικόνες από το βίντεο το δικό σας. Ναι. Ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί ότι ο τοκετός στο νερό ήταν κάτι σύνηθες. Ο τοκετός στο νερό χρησιμοποιήθηκε πριν από 30 χρόνια για να διευκολύνει τον χρόνο και τον πόνο, την διαχείριση του χρόνου και του πόνου. Mm-hmm. Και πέτυχε αυτό το πράγμα. Η κυρία που βλέπουμε τώρα είναι μια γυναίκα η οποία σας το ζήτησε ή είδατε ότι έχει μια πολύ καλή και ασφαλή κοίηση και της το προτείνατε? Να σας πω κάτι. Εγώ τώρα πια παλιότερα όταν έφερα τον τοκετό στο νερό, ξέρετε, ήμουνα και νεότερος, φανατισμένος, ήθελα όλες να γεννάνε στο νερό και να παίζουν οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Κατάλαβα τι λέτε. Αλλά μετά κατάλαβα ότι ο τοκετός είναι δικό σας θέμα. Mm-hmm. Δικό μου θέμα είναι η ασφάλεια του τοκετού. Mm-hmm. Επομένως δεν προτείνουμε τίποτα.
δείχνουμε στις γυναίκες όλες τις πολλές δυνατότητες που έχουν να χρησιμοποιήσουν και να βοηθηθούν στη γέννα τους. Και τις βοηθάμε σε αυτό που αυτές θα επιλέξουν. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη κυρία, την εμπειρία της θα ήθελα να μου μεταφέρετε. Πόση ώρα της πήρε μέχρι να γεννήσει, αν έκανε κάποιες ειδικές ασκήσεις, αν υπάρχει πισίνα συγκεκριμένη, το νερό είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Να τα πάρουμε με λιγάκι. Με τη σειρά. Δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση για να γεννήσει μια γυναίκα με την βοήθεια του νερού. Εμείς στο δικό μας χώρο έχουμε μια πισίνα για να κάνουν ασκήσεις οι γυναίκες, αλλά αυτό είναι άσχετο με το αν θα γεννήσει το νερό ή όχι. Η καλύτερη άσκηση που μπορεί να έχει μια έγκυος είναι το κολύμπι. Mm-hmm. Επομένως, συμβουλεύουμε τις έγκυες να ασχολούνται με το κολύμπι το καλοκαίρι, να πηγαίνουν σε πισίνες το χειμώνα και όλα αυτά. Παρότι πολλοί γιατροί μας φοβίζουν λέγοντας μην είναι παγωμένο το νερό και πειράξει το μωρό, μην αποβάλεις, οπότε εκεί καμιά φορά δεν παίρνεις το ρίσκο και δεν το κάνεις. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η επιστήμη μας λέει ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος βοηθός στην άσκηση της εγκύου. Mm-hmm. Εκεί πέρα τώρα στα μεευτήρια έχουμε σε δύο μεευτήρια φτιάξει έναν χώρο ειδικό που έχουμε βάλει όχι πισίνες. Εγώ στεναχωριέμαι όταν λένε το κετό στη πισίνα. Δίνει μια γκλάμουρους έννοια. Δεν είναι γκλάμουρους όλο αυτό. Είναι ένα πολύτιμο, πολύ τρυφερό εργαλείο. Βέβαια. Είναι μεγάλες μπανιέρες λοιπόν όπως βλέπετε. Το νερό έχει θερμοκρασία 37 με 38 βαθμούς που είναι ίδια η θερμοκρασία του αμνιακού υγρού, το υγρό το οποίο είναι το έμβριο μέσα στη σάκο, μήτρα. Ναι. Ώστε βγαίνοντας από τη μήτρα να μην πέσει από τους 38 βαθμούς στους 35 και αυτή η μεταβολή θερμοκρασίας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι πιο ομαλή μετάβαση από τη δουλειά της μαμάς στο περιβάλλον. Ναι, βγαίνει σε ένα ίδιο και περιβάλλον. Και από άποψη φωτός ή όχι. Δεν όχι, από τόσο άποψη ρόλο. Φωτός έτσι κι αλλιώς βγαίνει στην πραγματικότητα πια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο πόνος που νιώθει είναι ο ίδιος με τον πόνο με όχι, το να ήταν στο κρεβάτι. Όχι, αλλά παραμένει έντονος. Ο πόνος, το νερό βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση του πόνου. Πυροδοτεί τις αισθητηριακές ουδούς, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αγωγημότητα και καλύπτουν με λιγάκι. Βλέπουμε και τη γέννηση του μωρού που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ τρυφερό πράγμα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Ναι, είναι ένα πολύ τρυφερό πράγμα αυτό. Το παιδάκι είναι καλά, οι μαμάδες είναι καλά. Σας έλεγα λοιπόν αυτό, μειώνει τον πόνο. Συγκινήθηκα πολύ, είναι πολύ ωραία εικόνα. Είναι πολύ ωραία εικόνα όταν μια γυναίκα συγκινείται που γεννάει μια άλλη. Ναι, εγώ που είναι πολύ επίσης, συγκινήθηκα σας το λέω πολύ. Εγώ, την επίσης, πολύ. Πολύ, πολύ. Είμαι και μαμά όμως, έχω και κοριτσάκι 9 χρονών. Βέβαια δεν έχει να κάνει, με τον αγαπάς όχι, τα όχι, παιδάκια. Πάντα, πάντα νομίζω ότι όλες οι γυναίκες λαχταρούν και την εγκυμοσύνη τους και τον τοκετό τους. Ο σύζυγος της κυρίας ήταν μέσα στον τοκετό ή ναι, όχι στην δεδομένη χρονική και εμείς γενικά η μευτική πια είναι υπέρ της άποψης ότι ο σύζυγος, ο σύντροφος πρέπει να είναι μέσα. Και δεν είναι τόσο αιματηρό, δεν είδα αιμορραγίες. Γενικότερα και το κετί δεν είναι αιματηρή, είναι ένας μύθος αυτό. Δεν είδα αίματα κι αυτά. Ίσως επειδή γέννησε με κυσαρική και το αίμα που είδα στο πάτωμα ήταν. Και έξω από το νερό δεν έχουμε πολύ αίμα, συνήθως. Ναι. Δηλαδή όλοι φαντάζονται τον τοκετό και είναι και ο τρόμος του σύζυγου ότι αχ, αίματα. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο τοκετός είναι ένα φυσιολογικό γεγονός. Γιατρέ, δεν μπορεί να πνιγεί το παιδάκι. Ακούγεται χαζό όχι, ερώτημα ενδεχομένως. Είναι το συνηθισμένο αλλά ερώτημα. Αλλά θα ρωτήσει μια μαμά, μήπως πνιγεί το μωρό την ώρα που βγαίνει. Όχι, είναι το συνηθισμένο ερώτημα και είναι και η συνηθισμένη πρόκληση που γίνεται κάθε φορά. Το παιδάκι ζει μέσα στο νερό 9 μήνες. Στη μήτρα σας μέσα είναι μια μπανιέρα με αμνιακό υγρό γεμάτη και το παιδάκι σας ζει μέσα. Βγαίνοντας από εκεί πέρα, περνάει στο περιβάλλον του νερού, συνδεδεμένο ακόμα με τον ομφάλιο λόρο και συνεχίζει να αναπνέει μέσω του ομφαλίου λόρου. Όταν το βγάλουμε πια από το νερό, τότε αρχίζει και δημιουργεί το αντανακλαστικό του να αναπνεύσει. Η μαμά, παρότι γέννησε στο νερό, μπορεί να χρειαστεί ράματα όπως μια μαμά που θα έκανε φυσιολογικό ναι, τοκετό. Άρα μετά θα τη βγάλετε εσείς από το νερό και θα την μετά, εξετάσετε. Μετά, αφού παίξει με το παιδάκι της με την έννοια του να το θυλάσει για να μην χάσει την πρώτη επαφή το παιδί αυτό με που τη μάνα, στην εικόνα, θα περάσουμε δίπλα για να ελέγξουμε μη τυχόν το παιδάκι καθώς έβγαινε την έσκησε. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο τοκετός στο νερό περιορίζει πάρα πολύ την ζημιά στο περίνεο.
Γιατί το ζεστό νερό αυξάνει τη διασταλτικότητα των μυών. Κατάλαβα. Και κάτι τελευταίο, με αυτό θέλω να ασχοληθούμε όσα λεπτά μας απομένουν, γιατρέ. Γιατί τόσες κεσαρικές πια? Έγινε της μόδας? Το ζητάτε εσείς οι γυναικολόγοι? Το ζητούν οι ίδιες οι γυναίκες από φόβο μην προκληθεί κάποιο λάθος ή κάποιο ατύχημα? Τι γίνεται? Να σας το πω χωρίς διάθεση συγκάλυψης. Είναι ιατρογενές το φαινόμενο των κεσαρικών στην Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 55 με 60% κεσαρικές στην Αθήνα. Υπάρχει μια φοβερή έξαρση των κεσαρικών και των προγραμματισμένων ραντεβού. Πλειοψηφικά είναι ο φυσιολογικός τοκετός. Ναι. Αυτό προεκλήθη καταρχήν από τους γυναικολόγους. Νομίζω ότι βρίσκει ευήκονους, δηλαδή ότι αρέσει σε κάποιες γυναίκες. Ή σου λέει δεν θα πονέσω τόσο, ναι, δεν θα σκιστώ τόσο. Είναι λάθος. Είναι επιστημονικά λάθος. Όλα τα κολέγια των γυναικολόγων των και στην Αγγλία και στην Αμερική και στη Δανία κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να μειωθούν οι κεσαρικές. Είστε υπέρμαχος, να πούμε, του φυσιολογικού τοκετού. Είμαι υπέρμαχος του να γίνεται ο φυσιολογικός τοκετός. Δεν είμαι αντίθετος με την κεσαρική. Θεωρώ ότι η κεσαρική είναι μια ευλογία. Ναι. Αρκεί να χρειάζεται. Ναι. Και θέλω να κλείσουμε λέγοντας, μια γυναίκα που έχει γεννήσει ήδη με κεσαρική, μπορεί το δεύτερο παιδάκι να το γεννήσει φυσιολογικά ή δεν επιτρέπεται? Το Κολέγιο των Βρετανών Γυναικολόγων, το Κολέγιο των Αμερικανών Γυναικολόγων συνιστά στους γυναικολόγους και λέει ότι κάθε γυναίκα που έχει κάνει κεσαρική δικαιούται να μάθει ότι έχει 70% πιθανότητες να γεννήσει φυσιολογικά και με ασφάλεια το δεύτερο παιδί. Άρα αρκεί να το ζητήσει στο γιατρό της ή να αλλάξει γυναικολόγο και να βρει ένα γυναικολόγο που να μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Γιατί μπορεί ο γυναικολόγος να σου πει: εγώ Κατερίνα, Ελένη, Μαρία, σε ξεγέννησα την πρώτη φορά κεσαρική, πάμε και το δεύτερο με κεσαρική. Νομίζω ότι μια γυναίκα δικαιούται να διεκδικήσει τον τοκετό της, το πώς θα διεξαχθεί ο τοκετός της, έχοντας εμπιστοσύνη στον γιατρό. Ξέρετε, να πω και αυτό. Δεν είναι πρόθεσή μας να υποβάλουμε μια καχυποψία ανάμεσα στις γυναίκες και στους γιατρούς τους. Μια κατακτημένη εμπιστοσύνη που υπάρχει δεν θέλουμε να κλονιστεί. Θέλουμε όμως να πούμε στις γυναίκες ότι έχουν δικαίωμα στο να διεκδικήσουν την μορφή του τοκετού τους, εφόσον δεν υπάρχει ιατρική αντένεθεση. Ναι, εφόσον δεν υπάρχει ένας λόγος, όπως λέτε και εσείς, σοβαρός, που λέει στο γιατρό, όχι, δεν μπορείς. Αυτό το πράγμα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός και με πολύ απλό τρόπο μας περιέγραψε ο γιατρός κάτι το οποίο πολλές γυναίκες σκεφτόμαστε, το συζητάμε και στις παρέες, απλά δεν έχουμε ενδεχομένως το θάρρος να το συζητήσουμε ή πολλές φορές και ο ίδιος ο γυναικολόγος δεν μας το προτείνει. Ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, που πολύ συχνά σας απασχολεί κατά καιρούς, ειδικά εσείς που έχετε θέμα με το παχύεντερο, είναι το θέμα της κολονοσκόπησης. Μια κολονοσκόπηση, ενώ υποτίθεται ότι μπορεί να κάνει κανείς μετά τα 50, ειδικά αν έχει ενοχλήσεις και προβλήματα, μπορεί να γίνει και σε πολύ νεαρότερες ηλικίες, ειδικά όταν υποφέρει από τις αιμορροίδες. Εκεί το αίμα που θα δούμε πολλές φορές μπορεί να είναι αθώο και να είναι από τις εξωτερικές αιμορροίδες, οπότε ο γιατρός θα μας δώσει την απαραίτητη αγωγή. Συχνά όμως κρύβει κινδύνους, κρύβει ενδεχομένως κάποιους πολύποδες, που από κάποια εκατοστά και μετά, όπως θα μας πει η ειδικός που έχουμε τώρα στη συντροφιά μας, πρέπει να αφαιρεθούν, είναι επικίνδυνοι. Ωστόσο, υπάρχει πλέον στη φαρέτρα των γιατρών και ένα άλλο όπλο, που είναι η εικονική κολονοσκόπηση. Η εικονική κολονοσκόπηση είναι στην ουσία σαν να κάνουμε μαγνητική τομογραφία ή αξονική τομογραφία στο έντερο, χωρίς να πρέπει να υποβληθούμε στη μέθη και στη διαδικασία της κολονοσκόπησης, που για κάποιους είναι μια διαδικασία που θα ήθελαν καλύτερα να την ξεχάσουν. Στο σημείο αυτό η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, επιμελήτρια ακτινοδιαγνωστικής στο Σισμανόγλιο και πολύ αγαπημένη φίλη, θα μας δώσει τα φώτα της πάνω στο θέμα, διότι είναι και η διατριβή σας εκεί και είναι και το αντικείμενό σας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πράγματι το θέμα της διατριβής μου και το αγαπώ πάρα πολύ. Πρόκειται για αξονική τομογραφία, εικονική κολονοσκόπηση έτσι όπως περιγράφεται και πρώτη φορά αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία το 1994. Έχει με πολλούς όρους περιγραφή. Αυτός που είναι πιο δόκιμος είναι εικονική κολονογραφία, σιτή κολονογραφία, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα το λέμε εικονική κολονοσκόπηση. Πρόκειται για αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας ουσιαστικά, η οποία γίνεται με κατάλληλη προετοιμασία του εντέρου.
το οποίο πρέπει να καθαρίσει από το υπόλοιμα κοπράνων. Δηλαδή παίρνουμε άρα, και εκεί καθαρκτικό, να το πούμε απλά, όπως την κλασική. Ναι, εδώ είναι τα slides της παρουσίας που σας έχω στείλει, όπου mm-hmm. λέμε ότι πρόκειται για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, τα τμήματα του εντέρου τα οποία περιγράφονται. Και στην εικονική κολονοσκόπηση πρέπει να κάνουμε προετοιμασία με καθαρτικό 24 ώρες πριν, πράγμα το οποίο κάνουμε και στην συμβατική κολονοσκόπηση. Όμως στην δική μας εξέταση το έντερο μέσω διορθικού ρίγχους γεμίζει με αέρα, mm-hmm. το φουσκώνουμε με αέρα. Αυτό είναι μια δυσφορία, παρόλα αυτά ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε καταστολή. Το οποίο... Η μέθη που κάνουμε όταν ναι. κάνουμε την κολονοσκόπηση. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει με το θέμα της διαδικασίας του καθαρκτικού, που είναι νομίζω και το πιο επώδυνο. Είναι το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο για στάδιο. Γιατί όταν μετά πάρεις και τη μέθη, όλα είναι ωραία. Γιατί η μέθη, ξέρετε, είστε γιατρός και τα ξέρετε καλύτερα, δημιουργεί μια εφορία στον ασθενή. Ναι, ειδικά ναι. το ξύπνημα από τη μέθη. Δεν καταλαβαίνεις πολλά. Συχνά είναι και καλύτερα. Εδώ τώρα δεν προλαβαίνω να σας περιγράψω τα slides. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι εδώ αυτό αναφέρεται στους πολύποδες. Οι πολύποδες, οι αδενοματώδεις πολύποδες είναι το προστάδιο του καρκίνου. Mm-hmm. Ο καρκίνος αναπτύσσεται... Εδώ, αυτό ακριβώς μας ναι, εξηγείτε. Ξεκινάει στους, από τους πολύποδες. Από τον πολύποδα, ο οποίος το 90-95% των καρκίνων προέρχονται από αδενοματώδεις πολύποδες. Ένα 10% όμως των αδενοματωδών πολυπόδων mm-hmm. θα εξελιχθούν σε καρκίνο. Άρα λοιπόν για μας έχει μεγάλη σημασία η αναγνώριση των πολυπόδων. Και γίνεται πολλή κουβέντα βιβλιογραφικά για το ποιος και πώς θα διαγνώσει τους πολύποδες και μάλιστα το μέγεθος των πολυπόδων. Ναι. Η εξαλλαγή ναι. του πολύποδα έχει σχέση με το μέγεθος. Όταν είναι από 2 εκατοστά και πάνω, έχει πάνω από 10% πιθανότητα να εξελιχθεί σε καρκίνο. Τα βλέπει αυτή που είναι, αυτοί που είναι 5 χιλιοστά και κάτω εξελίσσονται σε μικρότερο ποσοστό έως υποστρέφουν. Η εικονική κολονοσκόπηση διακρίνει με πολύ καλά ποσοστά και συγκρίσιμα μάλιστα με τη συμβατική κολονοσκόπηση βιβλιογραφικά τους πολύποδες από 1% και πάνω. Απλά, άρα σχέση... μπορεί να χρησιμοποιηθεί ναι. για τον προσυμπτωματικό προληπτικό έλεγχο. Αυτό που λέμε screening. Αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε όταν κάνουμε τη διάταση του εντέρου με τον αέρα, το πνευμόκολλο. Και είναι η τρισδιάστατη απεικόνηση. Χρειάζεται λοιπόν για την εξέταση αυτή η αξονική τομογραφία και οι εικόνες της να μεταφερθούν σε ένα ειδικό workstation, όπως λέγεται, σε ένα ειδικό σταθμό εργασίας που είναι, που έχει το λογισμικό, το πρόγραμμα για να μας κάνει την ανασύνθεση. Εδώ ο ασθενής θα φύγει μετά. Ναι. Είναι μια εξέταση που μετά από 10-15 λεπτά ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στην εργασία του και αυτό έχει σχέση με την καταστολή που λέτε. Στη συμβατική κολονοσκόπηση ο ασθενής δεν μπορεί να επανέλθει στην εργασία του. Εδώ βλέπουμε το fecal tagging, αυτό που λέμε σήμανση του εντέρου με βάριο, ώστε να κάνουμε και εξέταση με την εικονική κολονοσκόπηση ασθενών που είναι λιγότερο καλά προετοιμασμένο το έντερό τους, δηλαδή έχουν απομείνει υπολείμματα εντέρου, κοπράνων, συγγνώμη, και άρα δεν θα έχουμε ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή εδώ θα πούμε ότι πρόκειται για κόπρανα και όχι για πολύποδα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε. Με την πράσινη γραμμή βλέπουμε την οδό που το πρόγραμμα είναι... Σκανάρι στην ουσία. Σκανάρι και δημιουργεί την ενδοαυλική απεικόνηση αυτή που βλέπετε ναι. από κάτω. Και επάνω είναι η ενδοσκόπηση, ο πολύποδας της εικονικής κολονοσκόπησης και κάτω είναι η συμβατική κολονοσκόπηση, η συγκριτική εικόνα. Ναι. Είναι συγκριτικά ίδιες, θα έλεγα. Επειδή έχουμε σχετικά λίγο χρόνο. Έχουμε ένα βίντεο ημέρας. Που ίσως θα θέλαμε να ναι, δείξετε. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο που μας εδώ πιέζει. Είναι η σύγκριση του καρκίνου, της απεικόνησης με εικονική κολονοσκόπηση και συμβατική κολονοσκόπηση σε έναν γιατρό που είναι εξειδικευμένο στο αντικείμενο, που έχει κάνει πολλές εξετάσεις. Η διάγνωση για τους πολύποδες από 1% και πάνω είναι σχετικά εύκολη έως απλή. Μάλιστα προτείνεται στις διαγνώσεις μας να γράφουμε για την εικονική κολονοσκόπηση. Εδώ, είναι ένας αποφρακτικός καρκίνος που δεν ολοκληρώθηκε η συμβατική κολονοσκόπηση, διότι το πρόβλημα στη συμβατική κολονοσκόπηση είναι ότι στους αποφρακτικούς καρκίνους πολλές φορές το ενδοσκόπιο δεν περνάει. Ο αέρας όμως που εμείς χρησιμοποιούμε περνάει πάντα. Άρα εδώ να τονίσουμε τις κατηγορίες λοιπόν, των ανθρώπων που πρέπει να κάνουν την εικονική, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Η ατελής συμβατική κολονοσκόπηση, είτε γιατί υπάρχει μια απόφραξη από καρκίνο, είτε γιατί έχουμε έναν όγκο
σύγχρονο. Πολλές φορές ασθενείς που έχουν όγκο πρέπει να εξεταστούν για την περίπτωση σύγχρονου όγκου. Μάλιστα. Είναι συχνό φαινόμενο ταυτόχρονα να υπάρχει όγκος. Εδώ ο αέρας λοιπόν, επειδή περνάει, θα μας δείξει και τον δεύτερο όγκο. Μάλιστα. Είναι ασθενείς οι οποίοι αντεδείκνεται να κάνουν εξέταση με καταστολή. Αυτοί που έχουν καρδιακή αγκές νόσους ή πνευμονικές νόσους. Αυτοί που παίρνουν αντιπυκτική αγωγή. Επίσης ασθενείς οι οποίοι αρνούνται. Γιατί δυσφορούν κυρίως οι μεταχειρητικοί ασθενείς. Και μάλιστα ο μεταχειρητικός όγκος, η υποτροπή είναι ένα ποσοστό 30% που συμβαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό να τους εξετάζουμε και αυτούς. Και οι ασθενείς με κολοστομία. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που λόγω της διατριβής μου έκανα εξέταση ασθενών με κολοστομία. Το έκανα και δημοσίευση στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ήρθαν πολύ πιο εύκολα να κάνουν σε εμάς εξέταση από ότι να κάνουν την ενδοσκοπική. Mm-hmm. Και ο προσυμπτωματικός προληπτικός έλεγχος, όπως είπαμε, ο οποίος προτείνεται και από τους Αμερικανούς κάθε 5 χρόνια να γίνεται με τη δική μας εξέταση. Και εμείς προτείνεται να γράφουμε στη διάγνωση ότι είναι αρνητική για βλάβες από 5 χιλιοστά και κάτω. Και μάλιστα γιατί η κλινική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών δεν αλλάζει. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Σήμερα η μέρα ήταν πολύ πιεστική λόγω της επικαιρότητας. Ωστόσο, οι ασθενείς κατάλαβαν ακριβώς τι είναι αυτό που τους είπατε. Η κλασική κολονοσκόπηση, τα συν και τα πλην, η εικονική κολονοσκόπηση και ποιες κατηγορίες και ομάδες ανθρώπων πρέπει να την κάνουν. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με πλούσια θεματολογία. Γεια σας.